Κάποιος με έδωσε στο immigration. Αυτός ήθελε κάτι? Δεν ήταν αυτός, ήταν αυτή. Και της έχεις πάρει τον κόμενο? Όχι. Αλήθεια. Όχι, αλλά από εκεί πηγαίνει. Προς τα εκεί πηγαίνει. Νόμιζε ότι της πάρει τον... Ποτέ. Ποτέ. Να της πάρει τον κόμενο. Ποτέ. Ο κόμενος ήθελε να πάρει εσένα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Υποθέτω. Και πήγε και σε κάρφωσε. Πήγε να κάρφωσε. Είδες τι είναι οι γυναίκες. Είδες τι είναι. Όχι, πες. Είναι ή δεν είναι. Εγώ εκείνη την εποχή ήθελα πραγματικά να... Να την περιποιηθώ. Αλλά δεν προλάβες. Μου έκανε κακό, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να σε δίνουν στο immigration. Μιλάμε, περνάς από σύλληψη. Τακτυλικά αποτυπώματα. Όχι, εντάξει, μου συμπεριφερθήκανε καλά. Ναι. Αλλά στα χαρτιά ήταν σύλληψη. Σύλληψη, δακτυλικά αποτυπώματα. Δικαστήριο. Ορίστε. Δικαστήριο είχε. Δικαστήρια, τρία δικαστήρια πέρασα. Και να σκεφτείς ότι ουσιαστικά ήμουν 22 χρονών. Γιατί δεν την έκανε σε μια άλλη πολιτεία να πας από την άλλη μεριά? Θα μπορούσα. Αλλά ναι, μετά δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ τίποτα εκεί πέρα. Γιατί ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου που δεν μπορούσαν να ανανεώσουν τα χαρτιά από εκεί. Μάλιστα. Από την ίδια χώρα. Θα έπρεπε να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου. Οπότε για μια ζωή θα ήμουν παράνομη. Μα και αυτός ο μαλάκας πήγε και της είπε ότι σου γουστάρει. Δεν νομίζω. Α. Απλά το βλέπε. Ναι, προφανώς. Πού κοίταζε όταν σε βλέπε αυτός? Στα μάτια κατευθείαν. Υποθέτω. Στα μάτια. Παντού. Ναι, και εσύ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ, έτσι, παρότι θα ήσουν σε αγοροκορετσάκι, θα το έχεις τη σεξι εμφάνιση, ας πούμε, πιτσιρίκα, στα 22. Θα σ' άρεσε να... Κοιτάξτε, νομίζω σε όλες τις γυναίκες. Ναι, εγώ εσένα μιλάω. Τι να πω, δεν είναι κακό, ρωτάω, ρε παιδάκι μου. Σ' αρέσει, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το μεσογειακό ταμπεραμέντο που οι γυναίκες δείχνουν, ας πούμε, το σεξουαλισμό τους που λένε. Όχι, θα το έλεγα διαφορετικά. Ότι δεν έχω πρόβλημα. Καταρχάς δεν αποποιούμε αυτό που μπορεί να αισθάνομαι ή αυτό που μπορεί να είμαι. Ναι. Δεν θέλω να το αποποιηθώ, είμαι, ναι, αυτή που είμαι. Δεν βλέπετε αυτό περίεργο? Ναι, γιατί πρέπει πάντα να απολογείται κάποιος εάν μπορεί να έχει εξωτερική εμφάνιση? Ναι, ρε, δεν το καταλαβαίνω.